Καταρχάς, ένα μεγάλο ερώτημα είναι πώς πρέπει να εξετάσουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να γίνει η εξέτασή του στο πλαίσιο των συνολικότερων εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι εξελίξεις καθορίζονται πρώτον από τη νέα καπιταλιστική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε σε διεθνές επίπεδο με μεγαλύτερο βάθος από την προηγούμενη κρίση του 2008-2009. Είναι μια κρίση υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου, τα οποία τα σημάδια της επιβράδυνσης είχαν εμφανιστεί από το 2019, πριν ξεσπάσει δηλαδή η πανδημία. Η πανδημία επί της ουσίας αποτέλεσε τον καταλύτη και όχι την αιτία εκδήλωσης της κρίσης. Επηρέασε την έναρξη, αλλά και το βάθος της. Δεύτερο στοιχείο είναι η ανισόμετρη επίπτωση αυτής της κρίσης στις διάφορες καπιταλιστικές οικονομίες. Μια ανισομετρία η οποία αλλάζει τους συσχετισμούς σε διεθνές επίπεδο, οξύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στις μεγάλες υπεριαλιστικές συμμαχίες και βεβαίως αυτές οι αντιθέσεις οξύνονται και στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τον προσωρινό συμβιβασμό, όπου αυτός ο συμβιβασμός κατέληξε στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Που βεβαίως γι' αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ένα εμπόριο ελπίδων, αλλά και κάλπικων προσδοκιών, όχι μόνο από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και λοιπόν. Εδώ πρέπει να αναδείξουμε αυτό το οποίο είπε και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει. Σε ποιον θα αναφέρεται αν γυρίσει αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού? Αναφέρονταν ακριβώς στο λαό και στις ανάγκες του. Ότι χρήματα για το λαό και την ικανοποίηση των αναγκών δεν υπάρχουν. Ενώ αντίθετα υπάρχουν χρήματα για το μεγάλο κεφάλαιο. Για το κεφάλαιο συνολικότερα. Έχουμε λοιπόν με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης ένα προσωρινό συμβιβασμό ανάμεσα στην αντιδραστική συμμαχία του Νότου, αλλά και σε αυτές τις χώρες τις οποίες ήταν σκεπτικιστικές. Ένας προσωρινός συμβιβασμός, ο οποίος προσπαθεί να συγκεράσει τις σημαντικές αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τον επιμερισμό των κερδών, ποιοι θα βγουν περισσότερο κερδισμένοι, ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα βγουν περισσότερο κερδισμένοι, αλλά και των ζημιών. Ενώ όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα του επιθετικού προσδιορισμού, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, κεντροαριστερές κλπ, συμφωνούν στην ανάγκη κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης, της επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη. Και η μεγάλη ωφελημένη από αυτό τον προσωρινό συμβιβασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι άλλη από τα μονοπόλια που θα επενδύσουν στην ψηφιακή και στην πράσινη οικονομία. Ενώ από την άλλη μεριά, η πορεία υλοποίησης και εκροής των χρημάτων σχετίζεται και συνδέεται άμεσα με μια πολλαπλή εποπτεία. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό εξάμεινο που το επόμενο διάστημα θα ξαναμπεί σε λειτουργία. Δεν είναι μόνο η ενισχυμένη εποπτεία που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε για 50 ακόμη χρόνια. Αλλά είναι και ο νέος μηχανισμός διαχείρισης και αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεως στη βάση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, όπου αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν περιλαμβάνουν τίποτα άλλο παρά το τσάκισμα, την κατεδάφιση οποιονδήποτε ελάχιστων εργατικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει στη λογική της μεγαλύτερης ευελιξίας της αγοράς εργασίας, στη λογική της διαμόρφωσης ενός ακόμη πιο φτηνού εργατικού δυναμικού και βεβαίως στην προώθηση και στην επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι νέα μέτρα σε βάρος των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξουν, μέτρα τα οποία δεν θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, η ευελιξία της εργασίας ή εκπεριτροπής εργασίας στοχεύει συνολικά την εργατική τάξη, αλλά και νέα βάρη στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθουν και στον ελληνικό λαό. Γιατί στο τέλος θα έρθει λογαριασμό στο Ταμείο Ανάκαμψη. Και αυτό το λογαριασμό θα κληθούν να τον πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, μέσα από την αύξηση της φορολογίας, είτε για τη διαχείριση
του κρατικού χρέους που θα αυξηθεί, είτε για τη διαχείριση συνολικά του ευρωπαϊκού χρέους μέσα από τις νέες πόρους, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς πόρους που δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια αύξηση της έμεσης φορολογίας. Τρίτο στοιχείο, και εξαιτίας ακριβώς της όξυσης των αντιθέσεων, η περιοχή μας παραμένει ένα πεδίο εκδήλωσης αυτών των οξυμένων αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα, τόσο η Ανατολική Μεσόγειος όσο και η ευρύτερη περιοχή. Και στα πλαίσια αυτών των οξυμένων αντιθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, αλλά και άλλων δυνάμεων, εντείνονται και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για το ποιοι θα πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι από το πλιάτσικο που θα γίνει σε βάρος λαών και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και με πρόσχημα και αφετηρία αυτούς τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στην αστική τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας, εκδηλώνεται μια νέα κούρσα εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μια νέα κούρσα εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία εντάσσονται στην ισχυροποίηση της παρουσίας αλλά και της εξυπηρέτησης των αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εξεταστεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας και του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού. Βέβαια, στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού υπάρχουν οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το 2020 αλλά και για την επόμενη χρονιά. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο κρατικού προϋπολογισμού είναι ότι ουσιαστικά θα έχουμε μια πορεία εκδήλωσης της κρίσης τύπου V, όπου αυτό έχει καταρριφθεί συνολικά από όλες τις εκτιμήσεις των μεγάλων υπεριαλιστικών οργανισμών και για την ελληνική οικονομία αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, λέγοντας ότι για το 2020 η ύφεση θα φτάσει στο 8,2%, ενώ το 2021 θα αντιστραφεί η πορεία και θα παρουσίασει άνοδο 7,5%, το βασικό σενάριο του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο απλά και μόνο αισιόδοξες εκτιμήσεις, αλλά είναι εκτιμήσεις οι οποίες δεν πατάνε στα πραγματικά δεδομένα. Και από αυτή την άποψη βεβαίως για την εξέλιξη αυτών των εκτιμήσεων δεν έχει ληφθεί υπόψη το τρίτο τρίμηνο, που ακόμη δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία του στη δημοσιότητα από την Ελστάτ, όπου εκεί θα καταγραφεί η μεγάλη πτώση, η πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 εξαιτίας της πορείας του τουρισμού και της συνολικά της μείωσης της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ για το 2021 οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνουν ελαχιστοποιούν την αρνητική επίδραση που μπορεί να προκύψει από μια σειρά σημαντικούς παράγοντες, όπως είναι η πορεία της πανδημίας, όπως είναι οι δημοσιονομικές αποκλίσεις σε σχέση με το πολύ μεγάλο ύψος των φορολογικών εσόδων ή η όξυνση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην περιοχή μας, η επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς θεωρούμε, και βέβαια αυτές οι εκτιμήσεις απέχουν από τις εκτιμήσεις που κάνουν οι υπόλοιποι οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑΕ ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία, που είναι αποκλίσεις σημαντικές και αντίστοιχες επενσημάσεις με έσφημο τρόπο κάνει τόσο το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή όσο και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, το μεγάλο βάθος της εκδήλωσης της κρίσης στην ελληνική οικονομία, που παράγοντες αυτού του μεγάλου βάθους, όπως εκτιμούν όλοι, είναι ακριβώς το μεγάλο μέρος της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας όσον αφορά τη συμβολή του στο ΑΕΠ και βεβαίως οι μεταφορές, δηλαδή παράγοντες που χαρακτηρίζουν το εξωστρεφές μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Ένα μοντέλο στο οποίο επένδυσε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το εξωστρεφές μοντέλο, αλλά επενδύει και η σημερινή κυβέρνηση. Άρα δηλαδή εκ τη φύσης του το μοντέλο ανάπτυξης είναι πολύ ευάλωτο στις διεθνείς διακυμάνσεις, στην παγκόσμια εκδήλωση της κρίσης. Και από αυτή την άποψη, ακόμη και η εκτίμηση η οποία υπάρχει για αύξηση των επενδύσεων του 2021 κατά 30%, όχι μόνο είναι υπερβολική, αλλά πρέπει να δούμε και πού κατευθύνονται αυτές οι επενδύσεις.
Για παράδειγμα, τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση για τις 14 συν 3 μεγάλου στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, το μισό από τα 3,6 δις κατευθύνεται σε επενδύσεις που αφορούν την τουριστική οικονομική δραστηριότητα, άρα δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της οικονομικής τουριστικής δραστηριότητας όσον αφορά στο ΑΕΠ, και το υπόλοιπο μισό κατευθύνονται σε επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα για νέα αιωλικά πάρκα που θα τα σπείρουμε παντού στην Ελλάδα. Και μόνο 50 εκατομμύρια υπάρχουν για μία επένδυση στη μεταποίηση από τα 3,6 δις των 17 στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άρα δεν καταλαβαίνουμε πολύ καθαρά το στρεβλό προσανατολισμό που αυτός όμως βεβαίως καθορίζεται όχι από τις κυβερνητικές επιδιώξεις αλλά από τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομήρων για μεγαλύτερη κερδοφορία και πολύ γρήγορη αναπλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων. Και δεύτερο στοιχείο, το οποίο αμφισβητεί αυτό το μεγάλο ύψος των επενδύσεων, είναι οι συγκρούσεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορα επενδυτικά σχέδια. Συγκρούσεις με έντονη γεωπολιτική αναφορά. Να θυμίσω εδώ πέρα την τεράστια αντίθεση των Αμερικάνων κατά κύριο λόγο στις νέες επενδύσεις κινέζικων συμφερόντων στο όνομα της διαμόρφωσης του δρόμου του μεταξιού και της ύπαρξης μια σειρά υποδομών που εξυπηρετούν αυτούς τους κινέζικους σχεδιασμούς. Θυμίζουμε εδώ πέρα τις επιδιώξεις του αμερικάνικου παράγοντα για να βάλουν στο χέρι μια σειρά λιμάνια αλλά και ναυπηγεία στη χώρα μας για να εξυπηρετηθούν οι υπεριαλιστικοί τους σχεδιασμοί, και τέτοιου είδους συγκρούσεις επενδυτικών σχεδίων θα δούμε και στο μέλλον να αυξούνται ακόμη περισσότερο. Βεβαίως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφονται και τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη. Τα φορολογικά έσοδα για το 2020 εκτιμούνται ότι θα παρουσιάσουν μείωση κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί και θα ανέλθουν στα 44,6 δις ευρώ. Ενώ για το 2021 προβλέπεται ότι αυτά θα αυξηθούν κατά 5 δις, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζει η έμεση φορολογία. 3,5 δις θα προέλθουν από την αύξηση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή της πιο αντιλαϊκής μορφής φορολογικών εσόδων. Η δε συμμετοχή στα φορολογικά βάρη των νομικών προσώπων παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι για το 2021 προβλέπεται λίγο μεγαλύτερη, γεγονός το οποίο οφείλεται όχι στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά στο ότι μια σειρά φορολογικά έσοδα που ήταν να εισπραχθούν το 2020 μεταφέρθηκαν για έσπραξη για το 2021. Αυτή η διαχρονικά όλο και μικρότερη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα των νομικών προσώπων είναι άμεση συσχέτιση με τη μείωση και των συντελεστών φορολογίας από το 28% στο 24%. Και ενώ αυτό ο αντιλαϊκός χαρακτήρας επιβεβαιώνεται στο σκέλος των εσόδων, ταυτόχρονα και στο σκέλος των δαπανών καταγράφεται ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί ακριβώς παρά την εκδήλωση της πανδημίας, αλλά και των σημαντικών αναγκών που αυτές προκύπτουν για την αντιμετώπιση τους, και στην υγεία και στην παιδεία, οι δαπάνες τόσο για την υγεία όσο και για την παιδεία, στην καλύτερη περίπτωση παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ αντίθετα το κονδύλι το οποίο φανερά είναι αυξημένο σε σχέση με το 2020 είναι το κονδύλι που αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα τετραπλασιαστεί αυτό το κονδύλι, από 500 εκατομμύρια θα ανέλθει στα 2,5 δις ευρώ εξαιτίας ακριβώς ως αποτέλεσμα του νέου εξοπλιστικού προγράμματος που δεν σχετίζεται με την προάσπιση της άμυνας της χώρας μας αλλά που επί της ουσίας σχετίζεται με τις επιδιώξεις αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το άλλο κονδύλι των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που σε ετήσια βάση αποτελεί την συμμετοχή της χώρας μας στις δαπάνες που γίνονται για τα ανατοϊκά υπεριαλιστικά σχέδια. Από αυτή την άποψη λοιπόν ακόμη και οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται για 21,5 δις έκτακτες για το 20 και 2,7 δις για το 2021 για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επί της ουσίας
πρόκειται για παρεμβάσεις μέσα από τις οποίες προωθείται το σύνολο των αντεργατικών μέτρων που ελήφθησαν με πρόσχημα την πανδημία, όπως η αναστολή σύμβασης εργασίας, η εκπεριτροπή εργασίας, η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό μέρους των μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Και είναι χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται για το 2021, όπως η μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών, με κόστος 816 εκατομμύρια ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία, η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και επιδότηση 200 ευρώ για μια περίοδο 6 μήνων στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας, αλλά και η χρηματοδότηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω του προγράμματος Γέφυρα. Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται, αυτή η δημοσιονομική πολιτική αποτυπώνεται και στην πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο θα αυξηθεί και για το 2020 ως απόλυτο μέγεθος, αλλά και για το 2021. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το γεγονός αυτό και μόνο επιβεβαιώνει ότι τις όποιες παρεμβάσεις γίνονται, στο τέλος, αυτοί που θα κληθούν να τις πληρώσουν θα είναι τα λαϊκά στρώματα. Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού δεν προκύπτει μόνο από την εκτίμηση των δημοσιονομικών μεγεθών, αλλά προβάλλει πρόδειλα και από τις βασικές προτεραιότητες που κατά την κυβέρνηση, όπως καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να υπηρετήσει. Και ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες? Η περαιτέρω στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων του μηχανισμού ανάκαμψης και αντεκτικότητας για την επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονομίας και τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους. Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου με στόχο την περαιτέρω στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και για τη διαχείριση των φαινομένων φτώχειας. Η συνέχιση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα μέσω του οποίου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες πληστηριασμών για οφειλές των λαϊκών στρωμάτων, η χρηματοδότηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Αυτός λοιπόν είναι ο χαρακτήρας του κρατικού προϋπολογισμού, βαθύτατα αντιλαϊκός ταξικός, όπου παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Η κριτική των άλλων κομμάτων βασίζεται απλά και μόνο στην αφαιρεγκαιότητα των εκτιμήσεων που προέρχεται στο προσχέδιο, αλλά και στην ανάγκη λήψης νέων έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, εμπροστοβαρούς χαρακτήρα. Και μάλιστα με το ΣΥΡΙΖΑ να πρωτοστατήσει αυτή την κριτική, επιμένοντας στην ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης αξιοποίησης του λεγόμενου μαξιλαριού, το οποίο έχει προέλθει από τα αματοβαμμένα πρωτογενή πλονάσματα, αλλά και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται αποθεματικά κρατικών οργανισμών, ιδιαίτερα τα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια είναι φανερή η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για εξοραϊσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανάδειξη ότι η κρίση αυτή αποτελεί μια ελληνική ιδιομορφία, ενώ είναι διεθνή καπιταλιστική κρίση. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό η προσπάθεια την οποία κάνει. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι καθαρά τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύουμε ως ΚΚΕ. Η κρίση είναι καπιταλιστική. Η όποια κρατική παρέμβαση στον καπιταλισμό, στην οικονομία από μεριάς του αστικού κράτους δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να στηρίζει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και να θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες. Ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί κρίκος αυτή την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και πρέπει να τον εξετάσουμε μαζί με τα νέα μέτρα που προετοιμάζει η κυβέρνηση σε βάρος των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων, όπως είναι η απελευθέρωση του χρόνου εργασίας, οι απλήρωτες υπερορίες, η εκπεριτροπή σε εργασία ή τηλεργασία, αλλά και τα νέα διασφαλιστικά μέτρα, η μείωση των εισφορών, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η ενίσχυση του κεφαλοποιητικού χαρακτήρα και ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, ο κρατικός προϋπολογισμός επιφορτώνει νέα βάρη, τα βάρη της κρίσης στο λαό, θυσιάζοντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Και από αυτή την άποψη, το λαϊκό κίνημα, αξιοποιώντας και την πρόσφατη εμπειρία, την πρόσφατη ιστορική εμπειρία, αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση στα πλαίσια ενός σάπιου συστήματος, αλλά η απάντηση στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα πρέπει να είναι η συνολικότερη ρήξη και ανατροπή, η διεκδίκηση σήμερα της ικανοποίησης
των λαϊκών αναγκών στα πλαίσια συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών σε επίπεδο εξουσίας, οικονομίας, όπου η πρόταση η οποία προβάλλει ρεαλιστική προς όφελος του λαού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σοσιαλισμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.